Αλλά για τον Κρισμάρεβιτς και πάλι πιο γρήγορος από τον Καρατσαίδη θα μπει στην περιοχή. Προσπαθεί να περάσει, περνάει όποιον βρει. Για να δούμε. Και χάνει και αυτό το γκολ. Παίρνει στη φάση ο Μιχαήλοβιτς, γκολ τελικά. Έχασε αυτά που δεν χάνονται. Ο Κρισμάρεβιτς αλλά ο Μιχαήλοβιτς έστειλε την μπάλα στα δίκτυα. Το 35. Βλέπετε τι γίνεται στην εξέδρα, σε όλο το γήπεδο. Αν βλέπατε και τις πρωτοβολίδες. Τις βλέπετε τώρα στην εξέδρα των φανατικών φιλάθλων της Ανόρθωσης. Όπως και αυτό, αλλά παραχωρεί τρίτο συνεχόμενο κόρνερ ο Μιχαήλοβιτς που είχε γυρίσει πίσω. Και ο Τζόρτζεβιτς που θα δώσει τον Λουτσιάνο με την περιοχή. Λουτσιάνο η σέντρα, εκεί στο πουθενά. Στρώνεται όμως το Γιωργάτο. Του πιάνει το σούτ πάνω στην κίνηση, γκολ. Ο Γρηγόρης Γιωργάτος στο 48ο λεπτό ισοφαρίζει με αυτό το αριστερό βολέ που είδατε. Το 1-1. Πάνω που λέγαμε ότι όλα τα κόρνερ ήταν ακίνδυνα. Αυτό έδιωξαν προς τα έξω οι αμυντικοί της Ανόρθωσης. Ο Γιωργάτος τη βρήκε στο αριστερό και πάνω στην κίνηση ισοφάρισε και βάζει και πάλι τον Ολυμπιακό γερά στο παιχνίδι της πρόκρισης. Το 47ο λεπτό είναι η σειρά των Ερυθρολεύκων να πανηγυρίσουν. Ο Ολυμπιακός ξεκινάει το δεύτερο ημίχρονο εντελώς διαφορετικά από ό,τι μέχρι τώρα στα προηγούμενα παιχνίδια του. Και σίγουρα θα έχουμε ένα πολύ δυνατό παιχνίδι μέχρι το τέλος. Κοιτάξτε, η μπάλα χτύπησε και σε κάποιο πόδι και άλλαξε πορεία. Πρέπει να ήταν το πόδι που δεν πέρασε. Ελέγχεται όμως από τον Μαυρογεννίδη. Κουρσανίδης. Τζόρτζεβιτς σε ρόλο ανασταλτικού μέσου πάλι. Όπως τον δοκίμασε ο Μπάγεβιτς και στην Κόρινθο, αλλά εδώ περνάει όποιον βρει. Το 1-2 με τον Καραπιάλη, προσπαθεί ο Τζόρτζεβιτς, κάνει την προσπίση και το σουτ, γκολ. Γκολ από τον Φρέντρακ Τζόρτζεβιτς, 1-2 για τον Ολυμπιακό. Σε μια καταπληκτική ατομική προσπάθεια, ένα παίκτης που βλέπετε τι μπορεί να κάνει όταν μπορεί να βγει μπροστά όπως θέλει. Να με αυτή την φάση δικαιολογεί την απόδοσή του που δεν ήταν καλή στο πρώτο ημίχρονο, αλλά τώρα νομίζω δεν μπορεί κανείς από τους φίλους του Ολυμπιακού να έχει παράπονο. Βλέπετε και την εξέδρα. Βγήκε μπροστά, πέρα από όποιον βρήκε, το 1-2 με τον Καραπιάλη και με δεξί μάλιστα, αν δεν κάνω λάθος με δεξί, νίκησε τον Παναγιώτη που προσπαθεί να συνειδητοποιήσει τι έγινε. Όλα αυτά περίπου στο 60 λεπτό, 50. Πρέπει να απομένουν γύρω στα 17 λεπτά συνολικά με τις καθυστερήσεις για να τελειώσει το παιχνίδι. Ο Ολυμπιακός προηγείται της Ανόρθωσης 2-1. Η Ανόρθωση που προσπαθεί, το παλεύει να βγει μπροστά. Είναι αρκετός χρόνος ακόμα. Εδώ είναι ο Τόμιτς που βγάζει πολύ ωραία τον Κρισμάρεβιτς. Προσπαθεί να κάνει τις τρίπλες και το σουτ 2-2. Να η άμυνα του Ολυμπιακού που άνοιξε χωρίς λόγο. Και ο Κρισμάρεβιτς αυτή τη φορά δεν χαρίζεται. Κάνει το 2-2. Να τι κάνει το 80 λεπτό. Ό,τι βλέπουμε εδώ στο ρολόι της Στατιστικής Υπηρεσίας. Ο Σόμποταν Κρισμάρεβιτς κάνει το 2-2. Και από την απροσεξία των αμυντικών του Ολυμπιακού, ο Ανδρέου, η σέντρα στην περιοχή, η κεφαλιά του Μαυρογεννίδη για τον Λουτσιάνο. Λουτσιάνο κοντρόλ, Κουρσανίδη. Καραπιάλη, Γιανακόπουλος, 4-4. Γιανακόπουλος για τον Τζόρτζεβιτς, πολύ δυνατά προλάβει για να ο Τζόρτζεβιτς, θα πλασάρει και ο Ολυμπιακός συνοριστικά στους ομίλους του Champions League με αυτό το πλασέ του Φρέντρακ Τζόρτζεβιτς από την καταπληκτική παλιά του Γιανακόπουλου στο 85ο λεπτό. Να ο Τζόρτζεβιτς που βγήκε και πάλι κρυφός παίκτης δίνει το προβάδισμα στον Ολυμπιακό με 3-2. Το 85ο λεπτό όπως βλέπετε. Και η εξέδρα των φιλάθλων του Ολυμπιακού, επαναλαμβάνω, είναι αρκετή και από την Κύπρο και αυτή που... Ο Τσίρις, ο Καραταΐδης θα κόψει. Εκεί που είναι ο Γιανακόπουλος και ο Τζόρτζεβιτς. Ενώ απέναντι είναι ο Καραπιάλης και ο Γκόγκιτς. Γκόγκιτς για τον Καραπιάλη που μπαίνει στην περιοχή. Κάνει το γύρισμα για τον Γιανακόπουλο. Λάθος, ο Γκόγκιτς το σουτ γκολ. Να ο Γκόγκιτς που μόλις μπήκε στο παιχνίδι κάνει το 4-2. Σύνησα Γκόγκιτς το 90 λεπτό. Η πρώτη του επαφή με την μπάλα, γκολ για τον Σερβοκύπριο παίκτη του Ολυμπιακού, που οι πληροφορίες τον φέρουν με τα γραφικό στόχο του Απόλλωνα Λεμεσού, στη γειτονική πόλη από τη Λάρνακα. Κοιτάξτε και πάλι το σούτ του Γκόγκιτς, άλλαξε πορεία, ο Παναγιώτου ήταν όρθιος, ο Ολυμπιακός κερδίζει 4-2, ενώ ήδη παίζονται οι καθυστερήσεις. Κοιτάξτε, δεν έκοψε καλά ο Λουκά, την έστρωσε στον Γκόγκιτς, που έκανε το 4-2.